Πάμε τώρα σε εκείνο το θέμα το οποίο σας έκανα μία αναφορά χθες, αλλά είπα ότι πρέπει να ζητήσω περισσότερες διευκρινήσεις για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είπα ότι έβλεπα και διάβαζα στην ΕΙΠΕΚ να γράφουν οι Αλέξης και Δημήτρης Μητρόπουλος ότι έρχονται τα ευρωπαϊκά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία αναμένεται να βάλουν τορπίλη στα θεμέλια του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, που υπό αυτές τις εξελίξεις πάει και σε μια σταδιακή διάλυση. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο να μας πει τι ακριβώς εννοεί με αυτό και βέβαια τι ακριβώς σημαίνει λίγο παρακάτω αυτό το οποίο ανέφερε, ότι υπάρχουν κατευθύνσεις ή στήριξη από τον ΟΟΣΑ, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σε ό,τι έχει να κάνει με την πεμπτουσία της μόρφωσης και των σύγχρονων αξιών που πρέπει να έχουν οι νέοι καθώς τους οθούν στην χρηματιστηριακή εκεί αγορά και πλατφόρμα. Καλημέρα σας κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημερίζω τους ακροατές. Καλό μήνα. Καλό μήνα εύχομαι. Στο δεύτερο είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο Οικονομικός Οργανισμός για το δεύτερο ζήτημα. Συστήνει στα κράτη, στις κυβερνήσεις να ενημερώνονται για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, πρακτικές και αξίες οι νέοι μας, για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος είναι βεβαίως τραπεζοκεντρικός και βεβαίως έχει αυτές τα παιχνίδια και τις αξίες του καζινοκαπιταλισμού. Δηλαδή είναι παράδοξο για μας τους θεωρητικούς του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου και βεβαίως του κοινωνικού κράτους, που ένας επίσημος οργανισμός παγκόσμιος που προόρισε να εμπεδώνει και να προωθεί αξίες και κοινωνικότητα, συλλογικότητα, αλτρουισμού κλπ. Λέει στις κυβερνήσεις προεχόντως οι νέοι να εμπεδώνουν τις αξίες των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Δηλαδή, εμένα δηλαδή, κύριε Μητρόπουλε, εμένα δηλαδή, τον απλό τον πολίτη, την απλή την πολίτησα, την αγρότησα, η οποία διαμένω στην Κρήτη, σε ένα χωριό της Κρήτης ή στο αστικό κέντρο της Κρήτης, αλλά είμαι αγρότησα, ασχολούμαι με τα χωράφια μου. Εμένα που με αφορά αυτή η ιστορία και με οθούνε ή τα παιδιά μου, όταν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς έχουμε στην καθημερινότητά μας, να μπούμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ποιο θα είναι αλήθεια το όφελος? Το όφελος είναι το να υπάρχει η κυριαρχία αυτών των αξιών και ιδεών αναφορικά με το αυτό που προείπα, τις αξίες και τις αρχές του παγκόσμιου νεοφιλελεύθερου συστήματος. Αλλά επαναλαμβάνω, ένας παγκόσμιος οργανισμός που έχει μέλη δεκάδες κρατών βάζει και τα ζητήματα της καθημερινότητας των αξιών του καθημερινού ταπεινού πολίτη και βεβαίως και για τις ελίτ των χρηματιστηρίων, των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων, βάζει και αυτά τα ζητήματα. Να υπάρχει ένα συγκερασμός έστω, λέω, αλλά όχι να υπάρχει μία μονολυθική προσέγγιση και να λέει οι νέοι να εμπεδώνουν και βεβαίως να αναπτύσσονται στα πλαίσια των αρχών των χρηματιστηριακών αξιών και δογμάτων. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Εμένα με προβληματίζει, σας διακόπτω, σας ζητάω συγγνώμη, αυτό το οποίο αναφέρεται, καλώντας τα κράτη να εθίσουν τους νέους ανθρώπους από τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους ηλικίας στο χρηματιστηριακό παίγνιο. Είναι ότι πιο επικίνδυνο μπορώ να ακούσω, έτσι όπως το γράφετε, κύριε Μητρόπουλε. Βλέπουν, μα είναι απόσπασμα από έκθεση του ΟΣΑ αυτό το οποίο γράφουμε και σχολιάζουμε και επικρίνουμε. Διότι επαλαμβάνω, άλλο ο συγκερασμός αξιών, καθημερινότητας, κοινωνικότητας, συλλογικότητας, αλλά άντε να πούμε και του καζινοκαπιταλισμού, και άλλο αυτός ο οργανισμός να προωθεί, δεν λέω μονολυθικά, αλλά προεχόντως αυτές τις αξίες. Αυτό δεν είναι καλό για τους σκοπούς του συγκεκριμένου οργανισμού, που 40 κράτη του κόσμου, τα πιο αναπτυγμένα, μεταξύ των οποίων και η δική μας η πατρίδα, είναι μέλη αυτού του οργανισμού, ο οποίος βεβαίως προχθές είπε και μία αλήθεια, για να είμαστε δίκαιοι, είπε ότι στην Ελλάδα με 1,5% πραγματική αύξηση των μισθών και 9,7% πληθωρισμού, τα πραγματικά εισοδήματα όλου του
όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 7,5%, κατά 7,4%. Και εδώ έχει δίκιο και βέβαια στενοχώρησαν αυτά τα συμπεράσματά του και η έκθεση του στενοχώρησε για την κυβέρνηση που μέχρι τώρα, μέχρι προχθές λέγανε ότι είχαμε αυξήσει των μισθών και 7 και 8 και 10. Βεβαίως έλαβε υπόψη το 2022 και όχι την τελευταία αύξηση του κατώτατου του μισθού που έδωσε η κυβέρνηση από 1η Τετάρτου με το 9,4 που έδωσε στα 780 το κατώτατο μισθό, κυρία Δουλγεράκη. Υπάρχει μία είδηση η οποία λέει ότι το πρωτογενέως πλεονάσμα της γενικής κυβέρνησης, και σας την αναφέρω γιατί την επικαλέστηκα πριν από λίγο, αλλά έχοντας στο μυαλό μου τις δικές σας τις επισημάνσεις, κύριε Μητρόπουλε, ότι αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,1% για το 2023, ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας 23-26 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μεταξύ άλλων αναφέρει κάπου στην πορεία του ότι η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11,8-23, να αποκλιμακωθεί στο 10,9% το 24, στο 10% το 25 και στο 9,8% το 26. Και θυμήθηκα αυτό που μα λέγατε για εκείνους που ρωτούσαν για τριετίες, μιλώντας για εργασιακά, για μισθούς κλπ. Αυτά τα οποία κοπήκανε διαροπάλου, ότι το 26 και βλέπουμε με την ανεργία κάτω από το 9,8% και αν δεν συνεχίσουμε να παίζουμε με τα νούμερα, ότι θα επανέλθουμε για τις τριετίες. Το είπατε σωστά. Άρα λοιπόν το 2025, εάν φτάσουμε στο 10%, για 15 χρόνια, 16 χρόνια, νέοι και νέες που έχουν πιάσει δουλειά το 12, θα είναι το 1/3 του εργασιακού τους βίου τα 15 χρόνια, ενώ 12-2025, 14 οικονομικά έτη είναι, 14, θα είναι το 1/3 του εργασιακού τους βίου, άνευ χωρίς το επίδομα προσάυξησης, προϋπηρεσίας ή ορίμανσης που λέμε, ενώ σε όλα τα κράτη οι ετριετίες, τα επιδόματα προϋπηρεσίας κλπ. Είναι οι μηχανισμοί αύξησης του μισθού και προκειμένου του κατώτατου μισθού. Το λέτε αυτό και σωστά το λέτε, διότι ακούμε κυβερνητικά στελέχη τώρα και στις τηλεοράσεις, και σήμερα το πρωί το άκουσα, ότι εντός του έτους, λέει, θα πέσει η ανεργία στο 10%, ενώ χαμηλές προσδοκίες της κυβέρνησης για τον κυβερνητικό αξιωματούχο λένε για το 25 και βάλε. Είναι απαράδεκτο. Και να πούμε ότι ένας εργαζόμενος που έχει δουλέψει από το 12 και δουλεύει και το 23 σήμερα, ενώ ο κατώτατος του μισθός πρέπει να είναι 1094, είναι 780. Διότι αυτός έπρεπε να παίρνει 1094 το μήνα και θα παίρνει 780 το μήνα. Αντιλαμβάνεσαι, 12-14 μισθοί επί 250 το μήνα, 14 επί 250 χάνει ετησίως περίπου 3 κατώτατους μισθούς. Το 2023 θα χάσουν όσοι δουλεύουν από το 12 μέχρι σήμερα χωρίς τριετία. Λοιπόν, ευρωπαϊκά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, δώστε μας λίγο τα φώτα σας. Είναι η χειρότερη εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά? Καλεί τα συστήματα, τις κυβερνήσεις που έχουν δημόσια ασφαλιστικά συστήματα, όπως το δικό μας, παρά τις κακοδαιμονίες του, να ανοίξουν το χώρο σε χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, ιδιωτικές εταιρείες και ομίλους και να προσκαλούν τους εργαζόμενους να ασφαλίζονται στο ιδιωτικό χρηματιστηριακό ασφαλιστικό σύστημα, σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσακλόγου με το κεφαλοποιητικό του επικουρικό. Άρα λοιπόν φαίνεται η μεγαλύτερη θεσμική επίθεση και αμφισβήτηση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος είναι αυτό που γίνεται δυστυχώς και με ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα λεγόμενα ΠΕΠ, ευρωπαϊκά προσυνταξιοδοτικά προσωπικά προϊόντα, έτσι τα λένε, όπου χρηματιστηριακές εταιρείες, εισηγμένες ή όχι, και μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι θα προτείνουν προϊόντα σύνταξης ή και ασφάλισης περίθαλψης στους ασφαλισμένους, οι οποίοι τώρα έχουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα είναι η μεγαλύτερη αμφισβήτηση του δημόσιου ΣΚΑ, Συστήματος Συνολικής Ασφάλισης,
και βεβαίως με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο γνωρίζετε είναι ότι αναγκαστικά θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και ότι θα τελειώσει το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, κύριε Μητρόπουλε. Τώρα με το νόμο που ψηφίστηκε, διότι ενσωματώθηκαν οι δύο κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προαιρετικά και εθελοντικά. Το λέει η αιτιολογική έκθεση, το έχουμε και εμείς στην ανάλυση μας. Αλλά άπαξ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις κυβερνήσεις να απλώσουν και να διευκολύνουν τις ιδιωτικούς κολοσσούς της ασφάλισης, της ιδιωτικής ασφάλισης με την ευλογία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται είναι το προστάδιο για να αμφισβητηθεί στο μέλλον και με συνταγματικές αναθεωρήσεις το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό θα αφορά, καταλαβαίνω, τους νέους ασφαλισμένους από κάποιο σημείο και μετά που θα οριστεί, δεν ξέρω αν θα είναι το 2000, το 2010, το 2020, αλλά θα το πάει σε νέους ασφαλισμένους. Για τους παλιούς ασφαλισμένους προ της ημερομηνίας που εκείνοι θα θέσουν ως έναρξη για όλα αυτά, κύριε Μητρόπουλε, χάνονται δικαιώματα, δηλαδή θα βρεθεί ένας τρόπος να σε περάσουν μέσα στο νέο σύστημα? Μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται από τη διατύπωση του νόμου κάτι τέτοιο, αλλά είναι έναρξη αμφισβήτησης, επίσημη πια με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβήτηση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. Και βεβαίως, όπως έκανε με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης ο κύριος Τσακλόγλου κυβέρνηση, είπε από 35 και κάτω να μπουν στο σύστημα του κεφαλαιοποιητικού επικουρικού, δηλαδή της ιδιωτικοποιημένης επικουρικής ασφάλισης, που στο τέλος δεν παίρνει σύνταξη, παίρνει άτο και στις εισφορές σου μόνο όταν βγεις με επικουρική ασφάλιση ο νέος, σύμφωνα με το νέο σύστημα του κ. Τσακλόγλου. Το ίδιο επιχειρείται τώρα και με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επαλαμβάνω καλούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ιδρυθούν, να πρωτοϊδρυθούν ή να δραστηριοποιηθούν ήδη συναισθημένοι και λειτουργούντες επιχειρηματικοί χρηματιστηριακοί ασφαλιστικοί όμιλοι και να προτείνουν συνταξιοδοτικά προϊόντα στους εργαζόμενους στους πολίτες. Προάγγελος που κατά τη δική σας την εμπειρία, κύριε Μητρόπουλε, μπορεί να εφαρμοστεί σε τι βάθος χρόνου? Μπορεί να, ανεξαρτήτως ποιας ηλικίας είναι η σημερινή ασφαλισμένη, αν υπάρξει μια χρηματιστηριακή εταιρεία, μπορεί και στους νυν ασφαλισμένους και στους μελλοντικούς ασφαλισμένους, δηλαδή εργαζόμενους, να προτείνει τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει και σημερινούς ασφαλισμένους εννοώ. Όχι, άλλο ήθελα να ρωτήσω, μάλλον δεν έγινα σαφής έτσι όπως έθεσα το ερώτημα. Κατά την εμπειρία σας κρίνετε ότι αυτός ο προάγγελος και έτσι όπως λέγεται και τα όσα ακούσαμε από εσάς θα είναι ένα σύστημα που έχουν στόχο, θέλουν να εφαρμόσουν σε 5-10 χρόνια, αυτό εννοώ? Με την ενσωμάτωση των δύο κανονισμών από την προηγούμενη εβδομάδα ισχύει ο νόμος, άρα πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο ήδη θα εμφανίζονται οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί όμιλοι και θα προτείνουν προϊόντα. Βλέπω δηλαδή έναρξη εφαρμογής από το Σεπτέμβριο και μετά. Μάλιστα. Αυτό είναι και επικίνδυνο, διότι όπως θα δείτε εκεί αξιότιμοι ακροατές σε μια ανακοίνωση που βγάλαμε πριν 15 μέρες, το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της Σουηδίας προχθές έχασε, σαν αυτό που είχε ο κύριος Τσακλόγλου εδώ με το ΤΕΚΑ, με την επικουρική, έχασε 2 δισεκατομμύρια επειδή επένδυσε τα χρήματα, τα πήρε από τις σουηδικές κρατικές τράπεζες, το συνταξιούχων, και τα επένδυσε στην Silicon Valley Bank, την αμερικανική τράπεζα που πτώχευσε, και έτσι οι συνταξιούχοι χάσανε 2 δις του σουηδικού συνταξιοδοτικού μοντέλου, δηλαδή ταμείου. Έτσι λοιπόν, όποιοι παίζουν τα χρήματα των συνταξιούχων στα χρηματιστήρια και στον τζόγο και στο καζίνο, όπως επιτρέπεται και με τον νόμο Τσακλόγου εδώ, αλλά και με αυτό που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζει σε ρίσκο, μεγαλύτερο ή μικρότερο, τα χρήματα των συνταξιούχων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Καλημέρα σας.